Και επικαιρότητα και πάλι μένεται η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση Πετσίτη, την ώρα που δημοσιεύματα κάνουν λόγο για άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών από τις κυπριακές αρχές. Απαντήσεις από όσους συνεργάστηκαν με τον Μανώλη Πετσίτη ζητά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος. Είχα ζητήσει και εγώ παλιότερα σαφείς εξηγήσεις. Νομίζω ότι πρέπει να δοθούν εξηγήσεις από εκείνους που μέχρι τώρα τον είχαν στενό φίλο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Newsbomb, οι κυπριακές αρχές ανοίγουν λογαριασμούς του Μανώλη Πετσίτη στην Κύπρο και ψάχνουν διασυνδέσεις του με δικηγόρους και εταιρείες offshore. Για σκοτεινές διαδρομές χρήματος κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία που αφορούν έρευνα που διεξάγουν και οι κυπριακές αρχές. Γιατί μπαινόβγαινε ο κύριος Πετσίτη στο Μέγαρο Μαξίμου και τι το συνδέει με τους κυρίους Αρτεμίου και Λαβρεντιάδη? Έχουν δοθεί στο δημόσιο διάλογο επαρκείς απαντήσεις και από τον κύριο Παπά και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αν υπάρχει το οτιδήποτε να ψαχτεί. Εμείς δεν θέλουμε καμία σκιά σε αυτά τα ζητήματα. Είναι κοινό μυστικό νομίζω και μεταξύ των ανθρώπων του Μαξίμου ότι εκεί μέσα ήταν ο κύριος Πετσίτης. Το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσει στη Βουλή πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στηρίζει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Οι προκάτοχοι της κυρίας Ζαΐρη ερχόντουσαν πάντα με μεγάλη προθυμία, ενημέρωναν λεπτομερώς. Είμαι βέβαιος ότι το ίδιο θα κάνει και η κυρία Ζαΐρη.